Μωρέ, έλα τώρα τα βλαμμένα τώρα το παίζουν μαγιά και έτσι και εκείνα και το ένα και όταν βγαίνεις έξω, κακά, κάνουνε κακά. Κλάνουνε. Δεν έχουν εντωμεταξύ. Δεν έχουν λεφτά. Τίποτα δεν έχουνε. Επομένως, έχουν τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, κάτσε να πάω μια τουαλέτα. Και έρχομαι σε ένα λεπτό. Η κουτούλα! Η κουτούλα! Πάρα πολύ ωραία. Πάμε άλλο λίγο για να παίξουμε μετά Fortnite. Και βασικά θα προσπαθήσω να το συνδέσω με το YouTube ή το Facebook ώστε να είμαστε κομπλέ. Είδα λες και το βλέπει κανείς. Σιγά. Λοιπόν. Πάμε αυτό. I want to hold your hand. Τι ωραίο κομμάτι και αυτό. Thank you.
Πάμε Hey Jude. Φοβερό κομμάτι. Εντάξει, όχι τα, από τα αγαπημένα μου. Thank you.
Στο τέλος και του απόψινου προγράμματος, επομένως τώρα φαΐ, λίγο αυτό, λίγο χαλάρωμα, τηλεόραση, καμιά ταινία, καυτά και εκείνα, αναγκαστικά θα έλεγα τι ωραία που θα ήταν βολτούλα, αλλά δυστυχώς τίποτα, αναγκαστικά πρέπει να είμαστε εδώ. Τώρα, αν είσαι νεοναζίδι, πήγαινε ή μέσα στα σκουπίδια και κάτσε εκεί, άσχετα αν είσαι αγόρι ή κορίτσι, μπες μέσα εκεί στα σκουπίδια, ψάξε, μπας και βρεις λίγο φαΐ, λίγο αυτό, αν όχι, κάτσε εκεί, ή κάνε καμιά βλακεία από τα νεύρα σου
και μπες φυλακή. Αυτό είσαι. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ή τρέχα στον τοίχο. Έτσι εκεί. Ή συνέχισε το ίδιο τροπάρι. Βγες έξω και κάτσε να βρίζεις άσχετους. Επειδή είσαι τελείως τούβλο. Έχεις κάθε δικαίωμα να κάθεις να βρίζεις. Να βγαίνεις, να βρίζεις. Αλλά μετά, αν γυρνάς στο σπίτι, όταν το τούβλο γυρνάει στο σπίτι, το νεοναζίδι γυρνάει στο σπίτι και λέει ότι δώσε τυρί, δώσε αυτό. Και ο άλλος, ο οποίος δεν είναι νεοναζί, δίνει τυρί, τότε είναι τούβλο και ο άλλος. Αυτός που δίνει. Είναι λάθος. Λάθος είναι αυτό. Αυτά τα νεοναζίδια, τώρα που έχουν βρεθεί στον πάτο, βρίσκονται στον πάτο, ζητάνε. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Είναι ζητιάνοι. Ζητιάνος δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος είναι έντιμος και λέει ότι αν μπορείς σε παρακαλώ βοήθησέ με και αυτά και του λες όχι φίλε δεν έχω, φύγε ή ναι έχω, πάρε. Οι χρυσαυγίτες έχουν μετατραπεί σε νταΐδες ζητιάνοι. Όμως το νταΐλικο, το νταϊδέ, πώς να το πω, νταϊδέ, ζητιανέ, το κάνουν όχι επειδή τους λείπει το φαΐ, έχουν τα πάντα αυτοί, και φαΐ, και νερό, και σπίτι, και ρεύμα, τα έχουν αυτό. Το νταϊλέ, ζητιανέ, το κάνουν για τα τσιγάρα, για το κρασί, αυτό είναι τελείως ηλίθιοι. Και έχουν επιστρατεύσει ακόμα και τα παιδάκια τους, τα οποία παιδάκια τους ακολουθούν αυτή την πορεία, το πώς θα γίνουν νταΐδες ζητιάνοι, οι οποίοι θα κάθονται, θα καπνίζουν, θα αυτό, θα παίζουν παιχνίδια και αυτά, και το πώς θα αποσπούν, ναι, κάνα τυράκι, κάνα αυτό, κάνα από το γείτονα, το παράθυρο. Τίποτα με τους δίνεις. Βάλε το μεταξύ και ωραία παράθυρα, ηχομονωτικά, να μην ακούς τις σκατοφωνάρες τους, τις νταΐδες, κάτι γιαγιάδες, κάτι τέτοια να πούμε, οι οποίες το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να κάθονται, να κλάνουν, να χέζουν και να καπνίζουν και να βρίζουν. Τι νομίζεις, ότι οι νταΐδες είναι μόνο εγγόνια, μόνο πιτσιρίκια και κάτι γιαγιάδες, κάτι παράστατα της κοινωνίας, τα οποία όταν βγαίνουν έξω δεν κάνουν τίποτα. Όλα αυτά τα κάνουν μόνο μέσα από το σπίτι. Όταν ξέρουν, ας πούμε, ότι ο γείτονας είναι γιατρός, είναι αυτό, είναι, έχει λεφτά, είναι το ένα, είναι το άλλο, κάνουν τις μαγιές μέσα από τα σπίτια. Όταν όμως τα ξεμπροστιάσεις και πεις ότι να, αυτή είναι και τα... Έλα να δούμε ποια είσαι εσύ που κάνεις τις μαγιές. Ποιος είσαι εσύ ρε Μαγκα? Ποιος είσαι Μαγκα? Ποιος είσαι ρε Μαγκα? Για να σε δούμε. Να ξέρει όλη η πολυκατοικία. Ποιος είναι ο μαλάκας ο οποίος κάθεται και τα απειλεί και κάνει και τέτοια και αυτά από τους φωταγωγούς? Ποιος είναι ο μαλάκας? Ποια είναι η κότα? Το τούβλο? Το βλήμα? Ποιο είναι το βλήμα? Για να σε δούμε λίγο. Να σε δούμε, εννοώ όλοι. Βγες λίγο να σε δούμε. Ποια είσαι? Να ξέρουν όλοι. Όλη η πολυκατοικία να ξέρει. Εγώ δεν ξέρω. Προφανώς, πολύ πιθανό η πολυκατοικία να ξέρει. Λέω ότι αυτή είναι. Η οποία κάθεται να πούμε και βρίζει και κάνει γεράνι. Ποια είσαι εσύ? Να σε δούμε λίγο. Να δούμε τη φατσούλα σου. Να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
ποια είσαι αυτή που πηδάς από τα μπαλκόνια, από αυτά, από εκείνα και αυτά. Ποια είσαι. Θα δούμε τη φάτσα σου, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Εσείς ξέρετε, αυτοί ξέρουν τη φάτσα μου. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που απειλεί, κάνει ράνι για τα τυριά. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η φάτσα του. Οπότε άντε, βλάκες είστε. Καλή επιτυχία. Καλή αδιοδρομία. Σίγουρα θα μπείτε φυλακή εσείς. Για εξή, όχι θα μπείτε φυλακή επειδή κάθεστε στα μπαλκόνια. Αυτό είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι. Για χρέη θα μπείτε μέσα. Για χρέη. Επειδή δεν έχετε να πληρώσετε το ενίκιο. Δεν έχετε να πληρώσετε τα κοινόχρηστα. Το νερό. Σίγουρα κλέβετε. Σίγουρα. Κάποια στιγμή θα σας πιάσουν. Αν είναι δυνατόν. Μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή θα σας πιάσουν. Αυτό εύχομαι. Εύχομαι κάποια στιγμή να σας πιάσουν στα πράσα την ώρα που κλέβετε. Καλά, εννοείται τις μηνύσεις. Πολύ πιθανό να φάει. Μπορεί να μην έχετε φάει. Αν βρήσεις, εννοείται ο άλλος έχει δικαίωμα να σου κάνει μήνυση για εξύβριση. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να σου έχει κάνει κάποιος μήνυση για εξύβριση. Είναι λίγο, λέει, άστομα. Ας τον βρίζει, κάνει ράνι. Όπως, ας πούμε, στο δρόμο. Και εγώ έχω βρίσει. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα μπείτε κάποια στιγμή φυλακή λόγω της... επειδή δεν έχετε να πληρώσετε. Όταν κάθεσαι τόσες ώρες και παρακαλάς για αυτό, για γλυκά, για τέτοια, σημαίνει ότι δεν δουλεύεις. Ένα. Δεν δουλεύεις. Άρα... πώς συντηρείσαι. Κάποιος σου δίνει λεφτά. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτός να σου δίνει λεφτά. Άρα τι θα κάνεις. Θα μπεις φυλακή. Επειδή από τα νεύρα σου θα κάνεις μια μαλακία. Σίγουρα θα κλέψεις. Ή μπορεί πολύ πιθανό να βγεις. Επειδή δεν βγαίνουν έξω αυτοί. Πολύ πιθανό να τους πιάσουν για πλαστογράφηση. Ίσως αυτό φοβούνται. Λένε ότι όχι, τώρα θα βγούμε και θα μας πιάσουν επειδή έχουμε πλαστά έγγραφα. Ποιος ξέρει, είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο παίζει. Άρα, άντε, μακάρι να μπείτε μέσα, να ησυχάσετε και μέσα, να ησυχάσουμε κι εμείς. Θα είστε κι εσείς μια χαρά εκεί, δεν θα έχετε ούτε ενίκια, ούτε ρεύματα κτλ. Και εμείς θα είμαστε μια χαρά. Εμείς δηλαδή νόμιμοι νομοταγείς. Γιατί εντάξει, φτάνει τώρα, έτσι. Εντάξει, παίξατε, κάνατε, ράνατε, ωραία. Γαλατάκι τώρα. Αλλά τι γαλατάκι, δεν έχετε ούτε λεφτά για γάλα. Τίποτα, καθίστε έτσι. Τοίχο. Κοιτάτε τον τοίχο. Άντε, γεια σας, νεοναζίδια. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Κοιτάξτε τον τοίχο. Τον τοίχο. Έτσι, κοιτάξτε τον τοίχο. Έτσι. Γεια.